Πάμε γρήγορα να δούμε λίγο τι γίνεται με το γάμο. Έχουμε τον κύριο Νουλέζα, τον γνωστό δικηγόρο. Κύριο Νουλέζα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους, κύριε Καμπούρη. Θερμά συγχαρητήρια για την εκλογή σας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους φίλους που μας στήριξαν, μας βοήθησαν για να φτάσουμε σε αυτή την εκλογή, στους περισσότερους από 40.000 πολίτες Αττικής και φυσικά στους υποψηφιούς μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο που στάθηκε στο πλευρό μας. Για πάμε τώρα εδώ πέρα να δούμε τώρα. Χαίρομαι που ήμουν και εγώ ένας από αυτούς ως υποψήφιος Ανατολικής Αττικής που μετήχα σε αυτή την προσπάθεια. Να είστε καλά, Βασίλη μου, και σε ευχαριστώ και εσένα προσωπικά από τους υπόλοιπους οι οποίοι στάθηκαν με δύναμη απέναντι στα προβλήματα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον κύριο Κασελάκη. Είναι άκερος ο γάμος του. Λοιπόν, ακούστε, κύριε Καμπούρη, αμυγός τώρα για το νομικό σκέλος. Δεν είναι ισχυρός, του αρχηγού του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που εξελέγει προσφάτως και όπως άκουγα κινδυνεύει να δίχω ή τριχοτομηθεί, του κυρίου Κασελάκη με τον σύντροφό του, σε ό,τι αφορά τον πολιτικό γάμο δεν αναγνωρίζεται από την ελληνική ένωμη τάξη. Δεν έχει δεσμιστεί τέτοια διάταξη νόμου, άρα νομικά δεν είναι ισχυρός, είναι όπως λέμε νομικά ανύπαρκτος. Επιπλέον, μόνο το σύμφωνο συμβίωσης προβλέπεται με νομοθετική ρύθμιση που είχε φέρει το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς, ακόμη και αν, που δεν προβλέπεται αυτό και δεν επιτρέπεται, θα έλεγα, να υιοθετήσει τέκνα με τον σύντροφό του, τον κύριο Τάιλερ Μάκμπεθ, με τον οποίο τέλεσαν πολιτικό γάμο εκεί στη Νέα Υόρκη, δεν αναγνωρίζεται λοιπόν εδώ ούτε από ελληνικό δικαστήριο, ούτε φυσικά έχουν το δικαίωμα να υιοθετήσουν παιδιά. Έστω και με παρένθετη μητέρα. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ένας άνδρας, ομοφυλόφιλος, αλλά όχι όταν έχουν ενωθεί με τα δεσμά του γάμου. Αυτή η διάταξη. Άρα μας λες λοιπόν ότι Βασίλου Λέζα δεν θα μπορεί να κάνει ούτε υιοθεσία με παρένθετη μητέρα, σωστά? Ναι. Επειδή έχει νομοποιήσει εν μέρη... Διότι δεν αναγνωρίζεται ο πολιτικός γάμος που τελέστηκε στην Αλλοδαπή από την ελληνική ένωμη τάξη. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Πάνε να το φέρουν στην Ελλάδα όμως! Πάνε να το φέρουνε! Έρχεται. Το φέρνει η κυβέρνηση λοιπόν. Το φέρνει η κυβέρνηση. Και με χειροκροτητές και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και από ό,τι φαίνεται και του ΠΑΣΟΚ πάνε να φέρουν αυτό το οποίο μόλις μας λες ότι δεν επιτρέπεται στη το χώρα. Το μόνο που μπορώ να σας πω, κύριε Καμπούρη, γιατί αυτό υποψιάζομαι είναι το κίνητρο, ο γάμος, ο πολιτικός από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υπάρχει σχετική νομολογία, η οποία βέβαια δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και θα έλεγαμε τρόπον την να υποχρεώνει εντός εισαγωγικών τη χώρα μας να χορηγήσει άδεια παραμονής στον Αμερικανό υπήκο σύντροφο του κύριου Κασελάκη, γιατί νομίζω αυτή την σκοπιμότητα εξυπηρετεί ο τελεστής πολιτικός γάμος. Εγώ βέβαια ως άτομος Βασίλης Νουλέζας είμαι αντίθετος να θεσμοθετηθεί, να θεσπιστεί διάταξη νόμου που να επιτρέπει στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια να υιοθετούν παιδιά, γιατί κύτταρο της κοινωνίας είναι η οικογένεια, είναι σημαίνει ένωση ανδρός και γυναικός σε κάθε περίπτωση. Αυτό που βλέπω εγώ έχει διαλυθεί, πάνε να διαλύσουν το θεσμό της οικογένειας, δυστυχώς, Βασίλη Νουλέζα, δυστυχώς. Ναι. Πάνε να τα διαλύσουν όλα. Πάνε να διαλύσουν την πατρίδα μας, πάνε να διαλύσουν τη θρησκεία μας, πάνε να διαλύσουν την οικογένεια. Όχι, κύριοι, σας γελάσανε. Σας γελάσανε. Θα υπάρχουν άνθρωποι, μισό λεπτό, Βασίλη Νουλέζα, μισό λεπτό. Θα υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζουμε μέχρι τέλους την πατρίδα μας, τη θρησκεία μας, την οικογένειά μας. Είμαστε εμείς εδώ έτοιμοι λοιπόν να υπερασπιστούμε. Να υπερασπιστούμε με κάθε μέσο και με κάθε τίμημα την πατρίδα μας, τη θρησκεία μας και την οικογένειά μας. Τελεία και παύλα.
Βασίλη μου, λες, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, κύριε Σιμίτη. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλή δύναμη. Αν να είστε καλά. Επιτρέπεις, Φίλιππε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προχθές ήταν σε συνέδριο για το δημογραφικό, το οποίο ονομάζονταν Δημογραφικό 2, μάλιστα. Και αναφέρθηκε εκεί στο γεγονός ότι μέχρι το 2060 θα έχουν αλλάξει οι ισορροπίες και δεν θα έχουμε νέα παιδιά στον τόπο μας. Η χώρα γερνάει. Η χώρα βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού και βλέπουμε τέτοιου είδους καταστάσεις οι οποίες τι δεν βοηθάνε στην αναπαραγωγή Ελλήνων πολιτών. Εάν αυτή την Ελλάδα θέλουμε μέχρι το 2060, το extinction, να μην υπάρχει ουδής, κανένα πρόβλημα. Το θέμα κανένα πρόβλημα. Το θέμα πέρα... Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, άμα απαγορεύεται ο πολιτικός γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, θα βοηθηθεί η αναπαραγωγή των Ελλήνων πολιτών στην Ελλάδα? Εννοείς ότι αν υπάρχουν, είπες... Επανέλαβε αυτό που είπες, χαρά λεμονή. Τι σχέση έχει η γέννηση νέων πολιτών και το δημογραφικό με το θέμα του πολιτικού γάμου των ομόφυλων? Έχει μπερδευτεί ο κύριος Μητσοτάκης μάλλον. Νομίζω ότι άμα τεθούν δύο άνδρες, γεννάνε. Κάπως έτσι. Αυτό έχει μπερδευτεί η κυβέρνηση. Αυτό προσπάθησα να πω. Η κυβέρνηση λοιπόν, η κυβέρνηση έχει μπερδευτεί. Για να μην παρεξηγηθώ, χαρά. Έχει μπερδευτεί η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λοιπόν νομίζω ότι αν επιτρέψει το γάμο των ομοφυλόφιλων ζευγαριών, των ανδρών, θα μπορούν να γεννάνε. Το έχουμε χάσει εντελώς. Φωτιά να πέσει να μας κάψει με όλα αυτά. Έλεος.